Έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ανδρέα Μανδρίνο, μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Και να σας ρωτήσω λοιπόν, αν μείνατε ικανοποιημένοι εσείς από αυτή την εορταστική περίοδο, αν τα πήγαμε καλά, ναι. Οι πληρότητες πώς τα πήγανε. Οι πληρότητες ήταν οι ίδιες με πέρσι. Ήταν μια καλή περίοδος και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Λίγο χαμηλότερα ήταν τα Χριστούγεννα από πέρσι. Έχει συνηθίσει η Θεσσαλονίκη τα τελευταία 3 χρόνια να έχει περισσότερη κίνηση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Τα Χριστούγεννα ήταν, μας είπατε, χαμηλότερα από πέρσι. Το αποδίδετε κάπου αυτό, εσείς? Όχι, δεν έχουμε. Τυχαίο θεωρείτε ότι είναι, εντελώς? Ήταν πολύ κοντά οι πληρότητες, απλά λίγο χαμηλότερα από πέρσι. Είχαμε επισκέπτες κυρίως Έλληνες ή ξένους? Τα Χριστούγεννα περισσότεροι ήταν Έλληνες, την Πρωτοχρονιά ήταν οι ξένοι. Η Πρωτοχρονιά ήταν οι ξένοι. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό που μας λέει κάτι? Είναι επαναλαμβανόμενο, το γνωρίζουμε, αφορά κυρίως την προσέλευση Βαλκάνιων τουριστών. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι. Από ποιες χώρες μας επισκέφθηκαν? Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία οι περισσότεροι, λιγότεροι από τις υπόλοιπες χώρες. Λιγότεροι. Λιγότεροι σε σχέση με πέρσι? Λιγότεροι σε σχέση με τους Βαλκάνους. Λιγότεροι ξένοι από άλλες χώρες. Μπορεί να μην εκφράστηκα σωστά. Ναι. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την κίνηση? Θεωρείτε ότι η Θεσσαλονίκη δηλαδή περνάει μία τουριστική ακμή αυτή την περίοδο? Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως ότι βρισκόμαστε σε ένα πικ ποσότητας. Έτσι, και πρέπει πλέον η Θεσσαλονίκη να στραφεί πλέον στην ποιότητα. Δηλαδή, όντως, ανεβήκαμε και φέτος, η χρονιά θα κλείσει περίπου λίγο κάτω από το 1% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Αλλά έχουμε εξαντλήσει το περιθώριο της ποσότητας και πρέπει οπωσδήποτε να σταθούμε στην ποιότητα, γιατί δεν βλέπουμε να ανεβαίνει το έσοδο. Το έσοδο που αφορά τα ξενοδοχεία, το έσοδο που αφορά την πόλη. Αυτό για να γίνει. Ποια είναι τα ποιοτικά λοιπόν χαρακτηριστικά που μας λείπουν, αφού μιλάτε για ποιότητα? Εμείς τα βγάζουμε, τα συμπεράσματα τα βγάζουμε από τα νούμερα και από τη στατιστική που έχουμε εδώ και χρόνια. Προφανώς. Το νούμερο αυτή τη στιγμή που πουλάει η πόλη κατά 70 ευρώ μέσο όρο το δωμάτιο, αν σκεφτείτε στο πικ της κρίσης ήταν 64, είναι πολύ μικρή, το 2013 είναι πολύ μικρή η διαφορά. Σωστό. Έτσι, για να ανεβεί αυτό χρειάζεται συγκεκριμένη στόχευση. Χρειάζεται προβολή της Θεσσαλονίκης με επαγγελματικό μάρκετινγκ, αυτό που λέμε εδώ και χρόνια και γινόμαστε και γραφικοί. Νομίζω όμως ότι έχει φτάσει η ώρα, γιατί οι διοικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης το έχουν εμπεδώσει. Έτσι, το έχουν εμπεδώσει και νομίζω ότι ένα σχέδιο αντίστοιχο με το σχέδιο της Αθήνας μπορεί να το εφαρμόσει η Θεσσαλονίκη. Λέγεται από πολλούς ότι έγινε πολύ καλή δουλειά από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς αυτή την κατεύθυνση. Υπήρξε μια στόχευση. Είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν προσπάθειες, και γι' αυτό λέω ότι το έχει όλη εμπεδώσει. Όλοι οι υπόλοιποι, όταν λέμε, εννοούμε την περιφέρεια, εννοούμε τον οργανισμό του τουρισμού. Βεβαίως. Η Ένωση Ξενοδόχων, το Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών κάνουν. Όλοι εσείς μαζί όμως συνεργείτε προς μία κατεύθυνση, προς μία στόχευση? Ή αυτενεργεί ο καθένας κατά το δοκούν, φυσικά με αποτέλεσμα να έχει προσωπικό όφελος και πιο άλλο το λαϊκό έρισμα? Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω ότι όταν σας λέω ότι το έχουν εμπεδώσει οι διοικήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος, το έχουν καταλάβει και πλέον πρέπει να, για να κάνουν το παραπάνω ότι πρέπει βήμα, να συνεργαστούν, έχουν καταλάβει. Όχι, δεν είναι, όχι ότι πρέπει να συνεργαστούν. Όλοι μας. Ότι πρέπει να ακολουθηθεί επαγγελματικό πλάνο πλέον. Έχουν γίνει βήματα πολλά μπροστά για Θεσσαλονίκη. Δεν μπορεί να πάει πιο πάνω με αποσπασματικές κινήσεις. Πρέπει να πάει. Λέτε πλέον λοιπόν ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν γινόντουσαν επαγγελματικές κινήσεις όπως τις εννοείτε εσείς? Εντάξει, αυτό το λέμε χρόνια. Όχι όπως τις εννοούμε εμείς. Δεν ήταν επαγγελματίες, δεν ακολουθούσε κανένα επαγγελματικό σχέδιο, κανένα project που να έχει εισηγηθεί από επαγγελματίες του marketing. Ήταν κινήσεις οι οποίες. Εννοείται καθένας ένα στρατηγικό σχεδιασμό στον τουρισμό. Σαφώς. Αυτό εννοείται. Σαφώς. Που να υπάρχει μια στόχευση, σαφώς, μακροπρόθεσμη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι. Έχουμε μπροστά μας το project των Αθηνών. Έτσι, το project των Αθηνών δεν είναι κάτι το οποίο σε μια μέρα έγινε. Θέλει δουλειά. Θέλει 3-4 χρόνια. Το This is Athens, λέω, and partners. Ναι, φυσικά. Η Θεσσαλονίκη μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα και να ακολουθήσει ένα τέτοιο σχέδιο, αν θέλει να πάει υψηλότερα. Η Αθήνα το κατάφερε και έχει πάει υψηλότερα. Αυτό που σας είπα, ο μέσος όρος τιμής δεν έχει την αντιστοιχία με τη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το πικ της κρίσης, έχει ξεφύγει. Δεν είναι τυχαίο. Βέβαια, αυτό το κάνει η ζήτηση, έτσι. Εμείς δεν έχουμε την αντίστοιχη ζήτηση. Η ζήτηση ανεβάζει τις τιμές. Για να γίνει αυτό, πρέπει να προβληθεί σε προορισμούς, πρέπει σε συγκεκριμένα target group να τα εντοπίσεις και να κινηθείς προς εκείνες τις κατευθύνσεις. Και όλα αυτά γίνονται με επαγγελματίες.
δεν γίνεται. Είτε με τον Δήμαρχο, είτε. Ή... Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Με την καλή πρόθεση. Φυσικά ήταν τεράστια, ναι, τεράστια η προσφορά και του Δημάρχου και όλων των υπολείπων. Αλλά είναι αποσπασματική και δεν μπορεί να πετύχει το μέγιστο αποτέλεσμα. Τώρα, βέβαια, εσείς δεχθήκατε και ένα πλήγμα από το Airbnb. Έχω την αίσθηση. Ναι. Το οποίο έρχεται να συνδιαμορφώσει ένα νέο χάρτη τουριστικό για την πόλη. Δεν αφορά μόνο τη δική μας, αφορά βεβαίως όλο τον κόσμο. Παγκόσμιο, γιατί το Airbnb είναι, ακριβώς, το είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε εδώ είναι σύμφωνος με έναν σωστό στρατηγικό σχεδιασμό ή δημιουργεί πρόβλημα, εμπόδιο το ένα στο άλλο? Εντάξει, ό,τι γίνεται στη χώρα μας, σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, έγινε και με το Airbnb. Δηλαδή. Δεν χρειάζεται το που γελάσετε, το καταλάβατε. Το κατάλαβα πολύ καλά, δώστε μας έτσι από εκεί και πέρα, περισσότερα δεσού. Να το εμπεδώσουμε κι εμείς. Άνθρωπος του αποτελέσματος, εγώ θα σας πω πώς μπορεί αυτό να συνδυαστεί. Αυτό πρέπει και μπορεί να συνδυαστεί με την φορολογική νομιμότητα του Airbnb, η οποία στα χαρτιά υπάρχει, στην πράξη θα πρέπει να γίνει έλεγχος για να υπάρξει. Και κατά δεύτερον, με τον ποιοτικό έλεγχο. Mm-hmm. Δεν γίνεται να τα έχεις ανεξέλεγκτα τα διαμερίσματα, τα δωμάτια, χωρίς να γνωρίζεις αν πληρούν τις ελάχιστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Η οικονομική ζημιά σας έκανε όλη αυτή η ιστορία? Δεν το βλέπουμε όχι. Έτσι. Δεν το βλέπουμε. Δεν αποτυπώθηκε κάπως έτσι. Θα σας το πω και αντίθετα, ότι πολλές φορές βοηθάει τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Όταν δεν έχει κλίνες στα ξενοδοχεία να κοιμήσει τον κόσμο, βοηθάει αυτό τη Θεσσαλονίκη να κοιμηθούν και να παραμείνουν στον προορισμό, έτσι να μην πάνε αλλού. Φυσικά. Εγώ σας λέω το θετικό, αλλά σας είπα ποιο είναι το αρνητικό. Δεν μπορεί να είναι μη υγιής ανταγωνισμός. Αυτή τη στιγμή είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Όταν ένας δεν ελέγχεται ποιοτικά, δεν ελέγχεται φορολογικά. Από εκεί και πέρα είναι αθέμητος ανταγωνισμός για το δικό μας το επάγγελμα. Πρόκειται να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, λέγεται τώρα. Υπάρχει ως προτεραιότητα δηλαδή από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω εάν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τέλος πάντων ό,τι έχουν μέσα στο μυαλό τους μέχρι να τελειώσει η θητεία. Πάντως, θα ήθελα έτσι να μου πείτε... Με ευλογίες δεν γίνεται. Είναι θέμα το αποτέλεσμα. Έτσι. Φυσικά. Το αποτέλεσμα. Τι άλλο. Αυτή τη στιγμή συντηρείται από το κράτος, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, ένας αθέμητος ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εσείς, αν είχατε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε με τον Πρωθυπουργό, να του ζητήσετε κάτι και εκείνος να το ικανοποιήσει, ποιο θα ήταν το πρώτο για το δικό σας κλάδο? Την ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη δεν έχει την ασφάλεια που θα πρέπει να έχει ή να δείχνει τουλάχιστον την ασφάλεια όσον αφορά τον τουρισμό. Δεν έχει άμεση επέμβαση τις νυχτερινές ώρες, δεν έχει τις νυχτερινές ώρες να κυκλοφορούν περιπολικά. Το έχουμε ζητήσει αυτό, μας έχουν πει ότι δεν είναι εφικτό. Λέτε ότι δηλαδή είναι δύσκολο. Ότι η μικροεγκληματικότητα και η ανομία γενικότερα, εάν δεν παταχθεί, τότε θα προκαλέσει πολύ σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό. Μπορεί να μην φαίνονται, να μην είναι εμφανή αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως έχουμε από τους ίδιους τους πελάτες στοιχεία. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Μπορεί για να μην φαίνονται μεγάλα γεγονότα. Όχι μόνο τι λένε. Μας ζητάνε τι δρόμο να ακολουθήσουν για να πάνε. Έρχονται έχοντας ως δεδομένο στο μυαλό τους ότι μπορεί να κινδυνέψουν. Όχι. Όχι, αλλά το διαπιστώνουν. Κάποιοι δρόμοι της Θεσσαλονίκης, κάποια το βράδυ, κάποια που δεν είναι φωτισμένοι, κάποιοι δεν προσφέρουν ασφάλεια. Την εικόνα της ασφάλειας. Ναι, ναι, ναι. Προκαλούν φόβο. Mm-hmm. Ναι, όπως υπάρχουν και γεγονότα που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές με τον ίδιο τρόπο όπως ήταν παλιότερα. Έτσι, με την άμεση. Mm-hmm. Τώρα δεν γνωρίζω το τι φταίει ακριβώς, τι έλλειψη υπάρχει. Αλλά είναι σημαντικό το θέμα της ασφάλειας. Είναι σημαντικό, δηλαδή, γιατί από εκεί, όσους και να φέρεις, ό,τι και να προβάλλεις στη Θεσσαλονίκη, ό,τι και να γίνει, έρχεται μπροστά σου το πρόβλημα κάποιες ώρες που υπάρχει mm-hmm. η ανασφάλεια. Η ασφάλεια είναι ένα από τα πρώτα του ταξιδιώτη. Όταν λέμε ότι οι προορισμοί όλες της Μεσογείου είχαν συνωμοτήσει υπέρ ημών γιατί γινόταν εκεί πέρα όλα αυτά που γινόταν, ήταν το θέμα της ασφάλειας, δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν χάσανε την ομορφιά τους ή τις ελκυστικές τιμές και τα ελκυστικά ξενοδοχικές υποδομές. Το θέμα των συγκοινωνιών. Είναι ότι και το θέμα των συγκοινωνιών. Μου είπατε με ιεραρχία, αν έλεγα ένα στον πρωθυπουργό. Θα λέγατε αυτό. Ναι. Ναι. Το θέμα των συγκοινωνιών είναι και αυτό όμως σημαντικό. Μπορεί να είμαστε μια μικρή πόλη που μπορεί κανείς εύκολα να την περπατήσει. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται. Το δεύτερο μέσο. Είναι η καθαριότητα και το τρίτο είναι η συγκοινωνία. Α, μάλιστα. Αυτή είναι η ιεραρχία. Είναι σημαντικότατο οι συγκοινωνίες.
σημαντικότατο και ακόμη πιο σημαντικό είναι οι υποδομές της πόλης, έτσι, που περιμένουμε εδώ και τόσα χρόνια να τελειώσουν. Το γέλιο σας αρκεί, δεν χρειάζεται το μετρό. Να πω κάτι το άλλο. Περίφημο μετρό. Όχι, δεν λέω για το μετρό μόνο. Δεν λέτε μόνο για το μετρό. Για όλες τις υποδομές της Θεσσαλονίκης. Καλά, είναι μια ενεξελίξη πόλη. Δεν είναι μια πόλη που έχει ολοκληρώσει αυτό την πιστεύουμε, προσπάθειά της. Αυτό πιστεύουμε ότι όταν ολοκληρωθούν ολοκληρωθούν οι υποδομές. Βέβαια, αυτό δεν είναι του Πρωθυπουργού το θέμα της καθαριότητας, είναι του Δήμου. Οι συγκοινωνίες επίσης είναι ένα θέμα που έχει γίνει όλων μας τελικά. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ακόμη και αν κάποιος δεν ήταν ξενοδόχος, τα ίδια θα έλεγε με εσάς. Ναι, φαντάσου δηλαδή, φαντάσου. Κύριε Μαντρίνο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλές δουλειές, μεγάλες επιτυχίες. Εντάξει. Αρκετή υπομονή και ψυχραιμία στη συνέργεια με τους υπόλοιπους φορείς της πόλης, για τους οποίους μας είπατε ότι ορίμασαν οι συνθήκες και τώρα ήρθε η ώρα να συνομιλήσετε και να συμπράξετε. Ναι, και κοιτάξτε, δεν μιλάμε για την ανάπτυξη μόνο του τουρισμού. Μιλάμε για την ανάπτυξη στην ουσία της οικονομίας της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Mm-hmm. Δεν έχει. Το σημαντικότερο που έρχεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό.